με την ημερομηνία επαναλειτουργίας των αεροδρομίων να αιωρείται, αυτό που προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους της επιδημιολογικής ομάδας, είναι οι εισαγόμενες λοιμώξεις, όταν και εφόσον ανοίξουν τα σύνορα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα κρούσματα που μας ήρθαν από το εξωτερικό, όπως το αναμέναμε. Εκεί που αναμέναμε ότι θα μας ερχόταν είτε από την Ελλάδα είτε από την Τουρκία αρχικά, μας ήρθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο τα περισσότερα κρούσματα. Στη λίστα με τις χώρες από τις οποίες εισήλθε ο κορονοϊός στην Κύπρο είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Πολωνία, Ισπανία, Μεξικό. Συνολικά καταγράφησαν 87 κρούσματα προτού η Κυπριακή Δημοκρατία κλείσει τα αεροδρόμια της. Με κινήσεις χειρουργικής ακρίβειας, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με την επιδημιολογική ομάδα φτιάχνει σιγά σιγά το πλάνο επαναλειτουργίας των αεροδρομίων, το οποίο εμπεριέχει το δικό του ρίσκο. Είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει όλους. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τα αεροδρόμια, ταξίδια, βρίσκεται κάτω από το μικροσκόπιο αυτή τη στιγμή. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν πως οι χώρες που θα μπουν στη λίστα των ταξιδιωτικών επιλογών θα είναι πολύ συγκεκριμένες. Πρέπει να κοιτάξουμε για χώρες οι οποίες έχουν την ίδια επιδημιολογική εικόνα και με εμάς ή ακόμα να είναι σε καλύτερη κατάσταση από εμάς. Δεν πρόκειται να ανοίξουν τα αεροδρόμια αν δεν είμαστε εντελώς σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος. Άρχισε να ρίχνει τα δίχτυα της η Γερμανία σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συνάψει τουριστικές συμμαχίες, ανάμεσα σε αυτές και η Κύπρος. Τη Δευτέρα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μας, θα διαβουλευτεί με τους ομολόγους του από δημοφιλείς προορισμούς διακοπών για τους Γερμανούς. Στόχος, μια συντονισμένη προσέγγιση για το άνοιγμα των συνόρων για τους τουρίστες. Την ίδια ώρα, η χώρα με το πιο αυστηρό lockdown, η Ιταλία, ανακοίνωσε πως από τις 3 Ιουνίου θα επιτρέψει να επαναληφθούν τα ταξίδια από και προς το εξωτερικό.